μας προκειμένου να συζητήσουμε την ε, μεταφορά των μέτρων που είχαν αποφασιστεί για τις 3 Ιανουαρίου να ξεκινήσουν από τώρα. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ότι στο Εθνικό μας Σύστημα Υγείας κατά βάση νοσηλεύονται συμπολίτε μας οι οποίοι έχουν πληγεί από τη μετάλλαξη δέλτα και επομένως αναφερόμαστε σε νοσηλίε, οι οποίες είναι σοβαρές και σε μεγάλο βαθμό μεταφέρονται σε σοβαρές νοσηλίε, αλλά και σε ε, νοσηλίε εντατικής θεραπείας παράλληλα στην κοινότητα φαίνεται ότι η μετάλλαξη όμικρον είναι πλέον η κυρίαρχη τόσο αναφορικός με τα κρούσματα τα οποία είδαμε χθες αλλά και τα κρούσματα τα οποία θα δούμε σήμερα τα οποία δείχνουν από την άνοδο την οποία παρατηρείται ότι η μετάλλαξη όμικρον πλέον κυριαρχεί. Επειδή όμως το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας ακόμα πιέζεται και από τη Δέλτα, πρέπει να εκτιμήσουμε όλους τους παράγοντες, ώστε να μπορεί το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας, όπως έχει ανταπεξέλθει, να συνεχίσει να ανταπεξέρχεται. Προς τούτο, έχουμε έρθει σε πλήρη συμφωνία με τις ιδιωτικές δομές οι οποίες υπάρχουν για να μας παραχωρήσουν κλίνες, αλλά και προσωπικό, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους συμπολίτε μας, τη στιγμή που τα στοιχεία που έχουμε από τις άλλες χώρες που έχουν πληγεί κατά βάση από την μετάλλαξη όμικρον, οι νοσηλίε είναι ελαφρότερες και δεν φτάνουν στο βαθμό της χρονικής διάρκειας που έφταναν με τη μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ. Επομένως, οχυρωνόμαστε τόσο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όσο και στις συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, η Επιτροπή ομόφωνα καλεί τους πολίτες να εμβολιαστούν, διότι ο εμβολιασμός καλύπτει τους πολίτες από τη μετάλλαξη Όμικρον και επομένως θα πρέπει να σταματήσουν να διασπείρονται ψευδείς ειδήσει ότι δήθεν τα εμβόλια δεν καλύπτουν την μετάλλαξη όμικρων. Αντιθέτως, αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι αισιοδοξούμε ότι μπορούμε να έχουμε πιο ήπιες νοσήσεις από τον κορονοϊό έχουν να κάνουν ακριβώς επειδή οι πολίτε είναι εμβολιασμένοι και η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού έχει ανέβει κατά 10 μονάδε το τελευταίο διάστημα, στη δε τρίτη δόση που ήμασταν η πρώτη χώρα που την άνοιξε, την αναμνηστική δόση. Αυτή τη στιγμή είμαστε άνω του 75% των πολιτών που δικαιούνται να, την έχουν, να έχουν κάνει την αναμνηστική δόση και ειδικά στις ευάλωτες ομάδες άνω των 60 ετών το ποσοστό αυτό πλέον υπερβαίνει σχεδόν το 90% είτε να έχουν προγραμματίσει είτε να έχουν κάνει τις δόσεις. Η κυβέρνηση προφανώς και στο επόμενο διάστημα θα επανεκτιμήσει όλο το πλαίσιο και τη υποχρεωτικότητα που υπάρχει ως προς τους εμβολιασμού, αφού έχουμε δει ότι υπάρχει μεγάλη κάλυψη και επιθυμία των πολιτών να εμβολιαστούν και λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την επιχρεωτικότητα, Καθώ επίση και για το χρόνο που θα ισχύουν τα πιστοποιητικά με τα πλήρη δικαιώματα των εμβολιασμένων, καθώ αντιστοίχω έχουμε δει ότι στι ηλικίε άνω των 60 ετών, που η αναμνηστική δόση έγινε μέσω υποχρεωτική, καθώ δεν υπάρχουν τα προνόμια όσων είναι εμβολιασμένων και δεν την έχουν κάνει την αναμνηστική δόση, θεωρούμε ότι αυτό δείχνει το δρόμο ότι μπορούμε να έχουμε αντίστοιχε ρυθμίσει προκειμένου να έχουμε τη μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη που μα προστατεύει από τον κορονοϊό. Αντίστοιχα, με τη δεδομένη αύξηση των κρουσμάτων που ήταν αναμενόμενη, αλλά την παρακολουθούμε σε συνδυασμό με την πίεση στο εθνικό μα σύστημα υγεία, τα μέτρα τα οποία ήταν να εφαρμοστούν τρει πρώτου θα εφαρμοστούν από αύριο 6 ώρα το πρωί και εξειδικεύονται ω ακολούθω. Αναφορικώ με τη διασκέδαση και την εστίαση, το ωράριο λειτουργία θα είναι μέχρι τι 12 η ώρα το βράδυ. Θα επιτρέπεται διασκέδαση και εστίαση μόνο, με καθήμενο, μόνο για καθήμενου σε τραπέζια 6 ατόμων, χωρί ορθίου, ενώ θα απαγορεύεται πλήρω και η μουσική. Ειδικώς για το βράδυ του Ρεβεγιόν, τη 31-12 προ 1 της πρωτοχρονιάς, το ωράριο θα ισχύει έως τις 2 η ώρα το πρωί, αλλά όλες οι απαγορεύσεις που αναφέρονται, συμπεριλαμβανομένου των καθημένων, ότι τις απαγορεύσεις ορθίων και τις απαγορεύσεις μουσικής, θα ισχύουν και για το Ρεβεγιόν. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί, για έναρξη ισχύω στι 3 πρώτου ισχύουν από αύριο και έχουν να κάνουν και με την τηλεργασία και με το σκέλο τη χρήση μασκών αυξημένη προστασία ή διπλή μάσκα τόσο στα μέσα μαζική μεταφορά όσο στι υπεραγορέ σούπερ μάρκετ αλλά και σε όσου εργάζονται στον τομέα τη εστίαση. Καθώ επίση και στο σκέλο που έχουν να κάνουν με τα γήπεδα και τη χωρητικότητα έως 10% 100 και 1.000 άτομα, έχουν έναρξη ισχύ από αύριο το πρωί είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή οι συμπολίτε μα που πλήττονται από τη μετάλλαξη όμικρων είναι κυρίω στι νεότερε γενιέ. Κυρίω στι γενιέ από 18 έω 30 ετών. Αυτέ οι γενιέ και λόγω τη ιδιαιτερότητα τη μετάλλαξη όμικρων, αλλά και λόγω των ηλικιακών του κριτηρίων, κατά βάση νοσούν ή νοσούν ασυμπτωματικά. Γι' αυτόν τον λόγο, οποιοδήποτε έχει το παραμικρό σύμπτωμα ή ο ίδιος έχει εκτεθεί σε χώρους με μεγάλο συγχρονισμό, θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να είναι φορέας του κορονοϊού.